Να συναντήσουμε μέσω Skype και ευχαριστούμε θερμά και για την υπομονή αλλά και για την εμφάνιση στη δηλώση αυτεμπορική τον κύριο Ορέστη Ομράν. Είναι δικηγόρος διεθνούς βεληνιακούς βέβαια, ειδικό σε θέματα ενέργειας και τραπεζών. Κύριε Ομράν, γεια σας και καλημέρα από την Αθήνα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, ξεκινώ αμέσως με την ενεργειακή κρίση. Πώς βλέπετε τα πράγματα, αν πλέον θα πρέπει ξανά η Ευρωπαϊκή Ένωση να αρχίσει να σκέφτεται το χειμώνα του 24 πλέον, καθώς βαδίζουμε βέβαια προς το καλοκαίρι, κύριε Ομράν. Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη πρέπει να ξεκινήσει να σκέφτεται το μέλλον. Αυτό το έχουμε πει εδώ και αρκετό καιρό. Δηλαδή, η δυνατότητα αποθήκευσης στις ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου ήταν ένα ζήτημα το οποίο άρχισε ήδη να τίθεται ήδη νωρίς από το 2023. Η δυνατότητα των ευρωπαϊκών αποθήκων φυσικού αερίου σαφώς έχει αυξηθεί εν σχέση προς το παρελθόν. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει το ζητούμενο κατά πόσο μπορούμε να διατηρήσουμε γεμάτες τις αποθήκες για να έχουμε έναν ασφαλή ενεργειακό χειμώνα το 2023 και το 2024, δηλαδή ξεκινώντας από το Δεκέμβριο το φετινό μέχρι και τον Μάρτιο του 2024. Φυσικά, ξέρετε, με την αύξηση των τιμών του πετρελαίου που η οποία συζητιέται αυτή τη στιγμή, νομίζω επανέρχεται το ενδεχόμενο μιας, αν θέλετε, μήνυ ενεργειακής κρίσης, η οποία πλανάται πάνω από την Ευρώπη ούτως ή άλλως, διότι δεν έχουμε απαλλαγή από τις συνέπειες της σύραξης της ένοπλης σύγκρουσης στην Ουκρανία. Και σε συνέχεια και της προηγούμενης κουβέντας που είχαμε, κύριε Ομράν, ποιες είναι αυτές οι μεταρρυθμίσεις που απαιτείται να γίνουν στην χώρα για την ενεργειακή ασφάλεια και την ενεργειακή αναβάθμιση και ταυτοχρόνως για την κοινωνική συνοχή? Κοιτάξτε, η ενίσχυση του ενεργειακού μείγματος με περισσότερη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές είναι ένα ζητούμενο για την Εθνική Ενεργειακή Στρατηγική, το οποίο αυτή τη στιγμή υλοποιείται και θα υλοποιείται για τα επόμενα 3-5 χρόνια. Αυτό ιδανικά θα οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές και σε μεγαλύτερη ευελιξία για το σύστημα, έτσι ώστε να έχουμε επάρκεια εθνική ενεργειακή. Τώρα, η ενίσχυση των εθνικών αποθηκευτικών μέσων φυσικά είναι ένα στόχο, τον οποίο συζητούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ήδη γίνονται έργα αποθήκευση τα οποία θα αποδώσουν στα επόμενα 5-7 χρόνια. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να τεθεί προτεραιότητα εθνικώς η αποθήκευση σε εθνικό, σε ελληνικό έδαφος και φυσικού αερίου, αλλά πιθανόν και πετρελαίου. Η ενίσχυση του LNG, έχουμε LNG terminals τώρα, τα οποία αν μη τι άλλο ήδη έχουν ξεκινήσει και εξάγουν προς τρίτες χώρες υγροποιημένο φυσικό αέριο. Και φυσικά ό,τι έχει να κάνει με την, αν θέλετε, ενίσχυση της σχέσης της χώρας με παραγωγούς φυσικού αερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ήδη η διασύνδεση Αφρικής-Ευρώπης είναι ένα έργο το οποίο συζητιέται και θα πρέπει να συμβεί μέσω της Ελλάδος, μέσω της Κρήτης φυσικά και της υπηρετικής Ελλάδος, πράγμα πάρα πολύ σημαντικό. Ήδη επιχειρείται η ηλεκτρική διασύνδεση της Ασίας με την Ευρώπη πάλι μέσω της Κύπρου και της Ελλάδος. Οπότε όλα αυτά είναι κομβικά προκειμένου να έχουμε έτσι ένα ενεργειακό ανεξάρτητο μέλλον για τη χώρα μας. Πόσο σημαντικό είναι να αναπτύξει ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Ομράν? Αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για τη χώρα μας, είναι σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση την ίδια. Η αβελτηρία έτσι που παρουσιάζεται στη λήψη των αποφάσεων από τα ευρωπαϊκά όργανα είναι κάτι το οποίο προβληματίζει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι ζήτημα λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο απορρέει, αν θέλετε, κατευθείαν από τις συνθήκες. Εγώ προσωπικά έχω υποστηρίξει ότι χρειάζεται μεταρρύθμιση των συνθήκων ώστε να προσθεθεί μεγαλύτερη ευελιξία, ειδικά στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι ώστε οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται να είναι εκτελεστικού χαρακτήρα και ταχύτερες και να δίδεται έτσι, αν μη τι άλλο, μεγαλύτερη αν θέλετε, δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αποφασίζει και δίχως, ξέρετε, απόλυτες πλειοψηφίες, να αποφασίζει δηλαδή εκτάκτως όταν απαιτείται αυτό για ζητήματα όπως η ενεργειακή κρίση. Είδαμε ότι η ενεργειακή κρίση ήταν ένα ζήτημα που επανέφερε το θέμα της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και άλλα ζητήματα τα οποία άπτονται, αν θέλετε, και της καθημερινότητας των Ευρωπαίων πολιτών και τα οποία μπορεί να είναι, αν θέλετε, εκτάκτου χαρακτήρος. Τώρα, κύριε Ομράν, εδώ διαβάζουμε ότι στον τίτλο σας, εκτός από την ιδιότητα του δικηγόρου, έχετε ειδίκευση και σε θέματα ενέργειας, αλλά και σε θέματα τραπεζών. Οπότε η επόμενη ερώτηση είναι έτσι ευρύτερα οικονομική. Συζητάμε πολύ συχνά για την άνοδο του χρυσού. Και υπάρχει και μία τοποθέτηση σήμερα στο Forbes. Ένα άρθρο διαβάζουμε με τον τίτλο «Χρυσός, η απογορευμένη θεραπεία», όπου ο Steve Forbes υποστηρίζει ότι εάν το νομισματικό σύστημα ήταν βασισμένο στο χρυσό, θα είχε αποτρέψει τα σημερινά δεινά μας. Τι βλέπετε εσείς, ποια είναι η δική σας εκτίμηση?
αντιστοίχηση των εθνικών οικονομικών συστημάτων μετά από θέματα χρυσού, αν μη τι άλλο αποτελεί, αν θέλετε, έναν σχετικά ξεπερασμένο τρόπο σταθεροποίησης του συστήματος και λόγω της διάθεσης των αποθεμάτων χρυσού αυτή τη στιγμή στον κόσμο και λόγω της εξέλιξης των διεθνών οικονομιών. Δεν είμαι αρνητικός απέναντι στην θέση αυτή από μόνη της, διότι, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, όντως ο χρυσός αποτελεί σταθερή αξία. Παρόλα αυτά, είναι, αν θέλετε, ένα χρονιστικό σύστημα να εκτιμούμε τις δυναμικές των εθνικών οικονομιών βάσει των αποθεμάτων χρυσού ή της δυνατότητας απόκτησης αποθεμάτων χρυσού, δεδομένου ότι ο χρυσός, ο συγκεντρωμένος χρυσός αυτή τη στιγμή στον πλανήτη είναι συγκεκριμένος, οι ποσότητες δηλαδή είναι συγκεκριμένες, δεν αυξάνονται και, αν μη τι άλλο, δεν μπορούν να προσαρμοστούν στα δυναμικά δεδομένα των διεθνών οικονομιών. Και τώρα, ξέρετε, δεν μπορώ. Έρχεται μια εντριγκαδόρικη επίσης ερώτηση σχετικά με τον χώρο των κρυπτονομισμάτων. Θα ήθελα πολύ να μάθω τη δική σας γνώμη. Υπάρχουν οι αιρετικοί οι οποίοι λένε ότι είναι μια φούσκα και όποιος επενδύσει τα κρυπτονομίσματα χάνει τον καιρό του και τα χρήματά του. Υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι βλέπουν το μέλλον στα κρυπτονομίσματα. Εσείς τι λέτε? Κοιτάξτε, η τεχνολογία θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στα μοντέρνα οικονομικά συστήματα σε κάθε περίπτωση. Εγώ δεν θεωρώ εαυτόν υποστηρικτή μεγάλο των κρυπτονομισμάτων, ακριβώς επειδή υπάρχουν λόγοι έντονης αμφισβήτησής τους. Η αντιστοίχηση δηλαδή ενός κρυπτονομίσματος με πραγματική οικονομική αξία είναι ένας γρίφος ο οποίος ακόμη και από πολύ σημαντικούς μελετητές της οικονομικής επιστήμης δεν έχει επιληθεί. Άρα ξεκινάμε με μια προβληματική, αν θέλετε, προδιάθεση απέναντι στα κρυπτονομίσματα. Το δεύτερο σημαντικό είναι η δυνατότητα των ρυθμιστικών αρχών να θέσουν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ρύθμισης των κρυπτονομισμάτων και κάθε αντίστοιχης μορφής, αν θέλετε έτσι, ημιηλεκτρονικού νομίσματος, τέλος πάντων. Αυτό σε κάθε περίπτωση έχει αποδειχθεί προβληματικό, διότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η γνώση και η κατανόηση των νέων αυτών μεθόδων, έτσι ώστε να ρυθμιστούν αποτελεσματικά και να προστατευθούν οι πολίτες από ενδεχόμενες, αν θέλετε, επενδύσεις αυξημένου ρίσκου. Συνεπώς, θεωρώ ότι το μέλλον σίγουρα επιφυλάσσει και νέες μορφές νομισμάτων. Τα κρυπτονομίσματα έχουν δείξει ότι είναι πάρα πολύ υπόκεινται σε πάρα πολλούς παράγοντες, σε πάρα πολλές παράγοντες ρίσκου, θα έλεγα. Οπότε προσωπικά είμαι επιφυλακτικός ακόμη για το αν είναι έτοιμη η παγκόσμια οικονομία, αλλά και οι εθνικές οικονομίες, να μεταβούν σε τέτοιου είδους, αν θέλετε, νομισματικού χαρακτήρα αλλαγές. Μετά το πιστωτικό γεγονός Credit Suisse, πιστεύει ότι θα πρέπει να ξαναγραφτούν οι κανόνες της Βασιλείας, κύριε Ομπράν, για τον έλεγχο του συστήματος? Νομίζω ότι η Credit Suisse απέδειξε ότι ακόμη και αν πληρούνται οι ρυθμιστικές προϋποθέσεις τόσο για την κεφαλαιοχική επάρκεια όσο και για τη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων, είναι πολύ πιθανό οι τράπεζες, ειδικά οι πολύ μεγάλες τράπεζες, αυτές οι οποίες θεωρούσαμε πολύ μεγάλες για να αποτύχουν, να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Άρα, σωστά, θα έλεγα και εγώ ότι διαπιστούνται μετά την Credit Suisse η ανάγκη, αν μη τι άλλο, να ξαναδούμε αυτούς τους κανόνες και να τους δούμε υπό το πρίσμα των νέων οικονομικών δεδομένων. Και οι κανόνες αυτοί, τους οποίους πρέπει να ξαναδούμε, δεν αφορούν μόνο την κεφαλαιοχική υπάρκεια, αλλά αφορούν και την ευρύτερη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος. Οπότε ήδη ξεκινάει αυτή τη στιγμή μία κουβέντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ευρύτερη, αν θέλετε, ρύθμιση, η οποία θα προστατεύσει περισσότερο τα ευρωπαϊκά τραπεζικά ιδρύματα. Είναι μια δυναμική κουβέντα, δεν είναι μια γραμμική κουβέντα, αλλά καταρχήν συμφωνώ με το ότι πρέπει να ξαναδούμε το ρυθμιστικό πλαίσιο για να δούμε τι πήγε λάθος και να αποτρέψουμε μια μεγαλύτερη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση ανάλογη με αυτή του 2008. Και κύριε Ομπράν, η τελευταία ερώτηση είναι έτσι λίγο αυθαίρετη, θα έλεγα. Θέλουμε τη γνώμη σας, ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγάλο στοίχημα της χώρας και λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι η πολιτική σταθερότητα είναι εφικτή. Ποια είναι η μεγάλη ευκαιρία λοιπόν της Ελλάδας για το επόμενο άμεσο χρονικό διάστημα?
Εάν υποθέσουμε, όπως σωστά λέτε, ότι υπάρχει πολιτική σταθερότητα στον τόπο, πράγμα πάρα πολύ σημαντικό, διότι, όπως ξέρετε, επηρεάζει έντονα τους οικονομικούς δείκτες της χώρας, επηρεάζει την επενδυτική βαθμίδα την οποία επιζητούμε, επηρεάζει μια σειρά από οικονομικά δεδομένα. Νομίζω ότι η μεγάλη ευκαιρία της χώρας είναι να τρέξει, να το πω έτσι λίγο απλοϊκά, να τρέξει γρηγορότερα από ό,τι αναμένεται, αφενός αντιμετωπίζοντας την υπαρκτή αυτή τη στιγμή ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πληθωριστικές τάσεις και μέσω της εισρωής ξένου κεφαλαίου, μαζική εισρωή ξένου κεφαλαίου, να παρουσιάσει περισσότερες ευκαιρίες σε σχέση με τις άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Αυτή τη στιγμή, εκ των πραγμάτων, αν δείτε ιστορικά, η χώρα μας τόσο στις κρίσεις όσο και στις περιόδους ανάπτυξης ήταν κατά μέσο όρο 2 με 3 χρόνια πίσω από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια σειρά από λόγους οι οποίοι δεν είναι επί του παρόντος. Εάν μπορέσουμε και τρέξουμε γρηγορότερα και υλοποιήσουμε αυτές τις, αν θέλετε, διεθνείς ευκαιρίες οι οποίες υπάρχουν και συγκεντρώνονται σε κράτη όπως η χώρα μας, όπου, όπως σας είπα, έχουν μείνει λίγο πίσω, νομίζω ότι το μέλλον για όλους και το μέλλον για την πραγματική οικονομία θα είναι καλύτερο. Και δύο λόγια για το πετρέλαιο, για το μαύρο χρυσό που έχει αναστατώσει πάλι τις αγορές τα τελευταία 24 ώρα και είναι στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας επικαιρότητας. Κοιτάξτε, το πετρέλαιο από τη στιγμή που οι χώρες του OPEC Plus, δηλαδή ο ΟΠΕΚ, ο παραδοσιακός ΟΠΕΚ και η Ρωσία πλέον, ελέγχουν το 40% της παγκόσμιας παραγωγής, νομίζω ότι και δεδομένου και των αποθεμάτων των υπαρκτών αυτή τη στιγμή σε αργό πετρέλαιο διεθνώς, νομίζω είναι μια πηγή ενέργειας, της οποίας η τιμή αυξομοιούται ανάλογα με τις διαθέσεις των κρατών μελών του ΟΠΕΚ Plus. Η μείωση τώρα της προσφοράς, η οποία αποφασίστηκε πριν από λίγες ημέρες, είναι μια κλασική τακτική που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια όταν πέφτει πολύ η τιμή του αργού πετρελαίου, να την επαναφέρουν σε επίπεδα τα οποία επιθυμούν προκειμένου να ρυθμίσουν τα δικά τους έσοδα. Είχε πέσει η τιμή αρκετά κοντά στα $70 το βαρέλι. Οι εκτιμήσεις είναι ότι στη Σαουδική Αραβία χρειάζονται περί τα $75 το βαρέλι για να, αν μη τι άλλο, να ισοσταθμίσουν έσοδα με έξοδα. Θεωρώ ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου. Μπορεί και να φτάσει κοντά στα 100 ευρώ, όπως λένε διάφοροι διεθνείς αναλυτές. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι η αύξηση αυτή θα είναι παροδική και θα εξαρτηθεί από πάρα πολλούς παράγοντες, όπως είναι η κατανάλωση κυρίως στην Κίνα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες αποτελούν και τις μεγαλύτερες, αν θέλετε, τους μεγαλύτερους διεθνείς καταναλωτές πετρελαίου στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Άρα, αύξηση για το επόμενο διάστημα των 2-3 μηνών και μετά προβλέπω, αν μη τι άλλο, μία πτώση και μία σταθεροποίηση όσο προχωράμε, ειδικά προς το φθινόπωρο του 2023. Κύριε Ομράν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και για την ανάλυση. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας, κύριε Ομράν. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.